Λοιπόν, σα είπαμε, τον βλέπετε, τον έχουμε εδώ, τον ε, διοικητή τη ε, ΑΔΕ, τον κύριο Γιώργο Πιτσιλή. Γεια σα, κύριε διοικητά, καλημέρα σα. Καλημέρα, σας, καλημέρα. καλημέρα στου θεατέ σα. Λοιπόν, τώρα έχετε έρθει Το αναχείρασε, έχουμε πάρα Είχε. πολλά ερωτήματα, η αλήθεια είναι, που μα έχετε στείλει mm. για τον κύριο Πιτσιλή και θα τα θέσουμε. Πριν απ' όλα όμω, θα παρουσιάσει εδώ μαζί μα, το καταλάβουμε κι εμεί, το νέο application τη ε, ΑΔΕ, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, η αλήθεια. Idea, λοιπόν, απανταχού πρόσβαση στι φορολογικέ υπηρεσίε για να κάνουμε και το σχετικό λογοπαίγνιο. Είναι η νέα μας εφαρμογή που δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες, φυσικά πρόσωπα σε πρώτη φάση, να βλέπουν τις υποχρεώσεις τους, να μπορούν να τις πληρώσουν με άνεση και ευκολία και να πιστώνεται άμεσα η οφειλή τους, δηλαδή να μην περιμένουμε τις δύο ή τρεις μέρες που έχει μια πληρωμή μεσοταυτότητας οφειλής μπορούν να βλέπουν τα μηνύματά τους και να λαμβάνουν εξατομικευμένες ειδοποιήσεις για υποχρεώσεις που, που τρέχουν, που, ή που, που έρχονται ναι. εκεί στη λήξη μιας προθεσμία. Mm -hmm. προθεσμίας και με ασφάλεια, γιατί ξέρετε ότι πάρα πολλά μηνύματα κυκλοφορούν παραπλανητικά, παραπιστικά, πλαστά. Mm -hmm. Ότι πιστη... η η Που έχουν συμπεριλάβει κυβέρνηση... και την ΑΔΕ, ότι επιστροφέ η ελληνική πιστητικά. κυβέρνηση σα χρωστάει. Πλέον, όποιο έχει κατεβάσει το κινητό και έχει ενεργοποιήσει τι τις, τις ειδοποιήσει, θα του έρχονται ειδοποιήσει στο κινητό και θα ξέρει ότι όντω έρχονται Αυτή από, είναι εμάς. εμά. Και ότι είναι ασφαλή, έτσι. Ακριβώ. Είναι και ασφαλή και, και υπενθυμίσει και υπενθυμίσει στον φορολογούμενο. Θα μπορεί να κρατά και ημερολόγιο ο φορολογούμενο. Οι ε, υπενθυμίσει είναι αυτό που σα είπα πριν, ότι όταν λήγει μια προθεσμία, δύο ή τρει μέρε πριν mm -hmm. λήξει μια προθεσμία, παραδείγματο χάρη να κάνει κάποιο τη δήλωση του ΦΠΑ ή να πληρώσει τη δόση του ΕΝΦΙΑ, Ναι. Θα βλέπουμε ποιοι δεν το έχουν κάνει και θα παίρνουν μια ειδοποίηση στο κινητό ότι σε δύο ημέρε λήγει η προθεσμία σα για να τακτοποιήσετε αυτή την εκκρεμότητα. Ε, νομίζω βοηθάμε του πολίτε να. Να είναι συνεπεί με αυτό και προτιμάμε να του έχουμε ενοχλήσει εντό εισαγωγικών πριν παρά να του κυνηγάμε μετά. Είναι, Αλήθεια είναι Το αυτό. μετά έχει και πρόσφατα. Λοιπόν, νέβησε. τώρα, εμεί έχουμε κάνει το εξή: Έχουμε συνδέσει το κινητό του κυρίου Πιτσιλή με την οθόνη που βλέπετε, στο μισό κομμάτι τη οθόνη, για να μα παρουσιάσει τι ακριβώ είναι αυτή η εφαρμογή. Στο μεταξύ, εισήλθα στην οθόνη να πω ότι συνδέεστε με του κωδικού TaxiNet. Και μετά, ανάλογα και με τι δυνατότητε του κινητού, μπορεί να έχει αναγνώριση προσώπου ή δακτυλικού αποτυπώματο. Οπότε δεν θα χρειαστεί να ξαναβάλει με τα πίν. Θα το βάλει μία φορά. Λοιπόν, εδώ τα στοιχεία που βλέπουμε είναι μη υπαρκτού προσώπου προφανώ. Uh -huh. Λογαριασμό μου, οφειλέ, πληρωμέ. Πληρωμή ρυθμισμένων ή μη οφειλών. Επιλέγουμε μία κατηγορία. Ναι. Μπορούμε να πληρώσουμε μέσω ήρη ή μέσω κάρτα, α πούμε ότι πληρώνουμε μέσω ύρη. Μα εμφανίζει μια οφειλή. Ναι. Μπορούμε είτε να α, επιλέξουμε αριθμό δόσεων, αν υπάρχουν, ή να καταχωρήσουμε ποσό ή να πατήσουμε εξόφληση. Α πούμε ότι εγώ θα βάλω τώρα 100 ευρώ πληρωμή ναι. εδώ, θα πατήσω αποδοχή, και αμέσω μετά θα με καθοδηγήσει στο περιβάλλον τη δία. Ναι. Έχει κρατήσει του αριθμού λογαριασμού που έχω χρησιμοποιήσει. Επιλέγω αριθμό λογαριασμού και επιβεβαιώνουμε τη συναλλαγή. Και αυτόματα γίνεται και η πίστοση, έτσι. Δηλαδή, αυτόματα, αυτόματα γίνεται. Ναι, θέλει, μπορεί ξέρετε. να θέλει από λίγα αν θέλετε, λεπτά έω και μία ώρα, μάξιμο ανάλογα Ενώ, με, την το... κίνηση. Με με ναι. δεν θα πάρει μέρα, δηλαδή. Μέχρι, ναι. η τραπεζική εντολή κάνει δύο-τρει μέρε να φανεί. Ακριβώ. Μπορεί ναι. να, άμα πέσει η Παρασκευή, μπορεί να πάει και Σαββατοκύριακο ναι, 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 και Τρίτη κλπ. Ε, Άλλε λειτουργίε τα αιτήματα μου και τα ραντεβού μου, εικόνα του τι αιτήματα και ραντεβού έχω σε, σε εξέλιξη. Mm -hmm. Ας βλέπουμε εδώ ένα απαντημένο, για παράδειγμα, το οποίο είχε συνημένα που είχε στείλει και ο πολίτης, και, και την απάντηση της υπηρεσίας, mm -hmm. την οποία μπορείτε να τη δει κανείς, ή να την προσθέσει στο Wallet. Το Wallet είναι μια από τις λειτουργίες που έχει το κινητό. Το βλέπετε mm -hmm. εδώ. Έχουμε ξεκινήσει με κάποια βασικά έγγραφα, όπως η φορολογική ενημερότητα, τα στοιχεία Μητρώου πατάω. Μπορώ να εκδώσω φορολογική ενημερότητα από την εκεί. Την ενημερότητα την εκδίδει από το σύστημα, από τη σελίδα. Αλλά άπαξ και την έχει εκδώσει, μετά μπορεί να την κατεβάσει και την να, αποθηκευμένη. να την έχει <σχερ> αποθηκευμένη εδώ. Εντυπωσιακό. Ε, ή τα στοιχεία Μητρώου, ένα έγγραφο που είναι αρκετά συχνό και το, το ζητούν διάφορα. Δηλαδή φορολογική εικόνα ε, του προσώπου. Το έχει εκεί όλο. Το έχει εδώ ακριβώ. Ε, θα προσθέσουμε και άλλα έγγραφα στην πορεία. Τέλη κυκλοφορία. Συνημένα ετοιμάτων, Σα το έδειξα πριν, να το, το το έγγραφο, μπορεί να το δει. Τώρα εδώ λέει τεστ προφανώ, yeah, αλλά yeah, ήταν, yeah. ήταν η απάντηση που πήρε από την υπηρεσία. Μπορεί να το στείλει με email. Ε, θα προσθέσουμε και άλλα έγγραφα, όπω για παράδειγμα το εκαθαριστικό του εισοδήματο ή του yeah. ένφια στι επόμενε αναβαθμίσει. Αλλά προϊόντα του χρόνου θα, θα προστίθεται και άλλα πράγματα τα οποία θα μπορούμε Βεβαίως. να κάνουμε από το. κινητό και, και άλλα έγγραφα τα οποία θα μπορούμε να έχουμε στο κινητό. Ακριβώ. Και ε, θα, σε πολύ μεγάλο βαθμό περιμένουμε και τα σχόλια των πολιτών που θα το κατεβάσουν για να μας πούν πόσο χρήσιμο μπορεί να είναι και τι άλλο θα ήθελαν, τι θα τους διευκόλυνε και τους ίδιους. Αυτό πρώτο που έλαβα εγώ είναι οι προμήθειε που θα υπάρχουν εκεί στις πληρωμές, για τις πληρωμές. Είναι πολύ πιο χαμηλές οι προμήθειε όταν πληρώνεις μέσω ήρη. Ναι. Και μετά μεσοκάρτας κάρτα παρά το να πα στην τράπεζα να πληρώσει τον γκισέ. Και γλιτώνει και χρόνο, παιδιά. Ναι, ναι. Δηλαδή, ε... Άμα την ε... την προμήθεια, ε... άμα είναι 60 λεπτά. Γι', γι αυτό, θα αυτό και ενθαρρύνουμε αυτέ τι πληρωμέ και αυτέ τι πληρωμέ, δεν τι πληρώνουμε εμεί. Και... Δεν τι πληρώνει ο... ο... Στι πληρωμέ των φόρων, ναι. την προμήθεια την πληρώνει το κράτο, δεν την πληρώνει ο πολίτη. Την προμήθεια Α... των τραπεζών, λέτε. Α... Ναι. Μάλιστα. Ο πολίτη πληρώνει αν επιλέξει να πάει στον γκισέ. Και εκεί πάλι θα έχουμε πάλι εξαιρέσει για ανθρώπου μεγάλη ηλικία κλπ. Λοιπόν, ε, είναι εντύπωση... μπορούμε να το κατεβάσουμε ε, τώρα. Υπάρχει, δηλαδή. Ε, είναι ήδη διαθέσιμο για, τα, στο, για το iOS, δηλαδή τα Apple, και περιμένουμε και το τελικό τσέκ από την ε, Google για να Μάλιστα. το ανεβάσει και εκείνη. Με του ηλικιωμένου ανθρώπου και του ανθρώπου οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με το Ιντερνετ. Κοιτάξτε, θα σα πω τώρα. Είναι δύο διαφορετικέ κατηγορίε. Mm -hmm. ε, Πολλοί ηλικιωμένοι άνθρωποι είναι εξοικειωμένοι με το Ιντερνετ και χρησιμοποιούν ε, εφαρμογέ. Ε, για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την, την πρόσβαση γενικώ είναι το ευρύτερο μοντέλο οργανωτικό που αλλάζουμε αυτή τη στιγμή, όπου μετεξελίσσουμε τις ε, ΔΟΗ της Αττικής και Θεσσαλονίκης σε υπηρεσίες φορολογικής εξυπηρέτησης με κατεύθυνση βασική το να εξυπηρετήσουμε ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση στα ψηφιακά μέσα. Ο κανόνας μας πια γίνεται ότι όλα μπορούν να γίνουν είτε από το κινητό είτε από τον υπολογιστή. Ένα αίτημα, μία πληρωμή, όλα αυτά. Άνθρωποι όμως που δεν έχουν ο... θα μπορούν εκεί ή... έτσι θα μπορούν να πάνε εκεί για να τους βοηθήσουν να κάνουν τη διαδικασία να του εξυπηρετήσουν. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι εντυπωσιακό η αλήθεια. Τώρα, έχω μια σειρά ερωτήματα εδώ που έχουν γίνει για εσά. Να δούμε τι μπορούμε να απαντήσουμε. Εκτό από το App. Αρχικά, υπάρχει μια πληροφορία ότι η εφορία έχει 70 εκατομμύρια ευρώ σε επιστροφέ τα οποία δεν μπορεί να επιστρέψει λόγω έλλειψη άιμπαν. Ισχύει. Είναι περίπου εκεί το νούμερο. Είναι μεγάλο νούμερο. τώρα είχα την ευκαιρία να το συζητήσω και σε μια άλλη εκπομπή νωρίτερα σήμερα. Ε, και εδώ η εφαρμογή πάλι δίνει τη δυνατότητα, πατώντα τα στοιχεία επικοινωνία, ναι. να δηλώσει τον Άιμπαν σου. Μπορεί ταυτόχρονα να δει ότι έχει επιστροφέ. Mm -hmm. ξέρεις Ξέρει ότι έχει κάποια επιστροφή και την περιμένει και ελέγχει αν έχει βάλει τον Άιμπαν. Αν δεν έχει βάλει τον Άιμπαν, μπορεί να τον βάλει και από εδώ. Οπότε να, θα μα είναι... βοηθήσει και εμά αυτό να τα Για αυτοπίσουν... να επιστραφούν τα χρήματα στον κόσμο. Έτσι. Ισχύει. Γιατί είναι εντυπωσιακό ο αριθμό τα 70 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, είναι ένα, είναι ένα μεγάλο πλήθο. Μάλιστα. Λοιπόν, παρακάτω. Θα, ε, ερωτήματα σα θέτω τώρα. Θα είναι προσυμπληρωμένο το τε, τεκμαρτό εισόδημα στι δηλώσει των ελεύθερων επαγγελματιών. Ναι. Από φέτο θα είναι προσυμπληρωμένο. Άρα θα μπορούν να, δεν, θα δε μπορούν να δηλώσουν λιγότερα. Όχι. Ε, θα, η δήλωση θα περιέχει ταυτόχρονα. Ε, τα δεδομένα που, Αγλείτε, έχουμε, ναι. που έχουμε εμείς από το MyData ε, θα έχει το τι θα δηλώσει η επιχείρηση και θα έχει και το τεκμαρτό. Να το αφή και λαμβάνει την μπορούμε. υπόψη το μεγαλύτερο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να πληρώσουν το φόρο και μετά να το αμφισβητήσουν. Ναι, αυτό, αυτό το έχει λύσει ο νόμος. Το ναι. έχει λυθεί από τον νόμο. Λοιπόν, ε, το άλλο. Μισθωτούς και συνταξιούχους θα υποβάλει η εφορία μόνη της δηλώσης. Θα δώσουμε τη δυνατότητα... Στου, σε μισθωτούς και συνταξιούχους που δεν έχουν άλλα εισοδήματα ε, να μπουν όποτε θέλουν, mm. να δουν τι ξέρουμε εμείς για αυτούς και με αυτά που ξέρουμε εμείς για αυτούς πόσος είναι ο φόρος που προκύπτει εάν δεν κάνουν εκείνη τη δήλωση θα την κάνουμε εμείς για αυτούς στο τέλος της προθεσμίας. Ε, για να το... ε, προφανώς ναι. αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει υποχρέωση κάποιος αν τα δεδομένα δεν είναι αυτά που βλέπει. Να, να τα διορθώσει έτσι, και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να κάνει και τη δήλωση. Θα πρέπει να κάνει και τη δήλωση. Ε, ναι. Μάλιστα. Ε, λοιπόν, ε, οι, οι επαγγελματίε πρώτα πληρώνουν και μετά αμφισβητούν. Ναι. Ο, προηγούμενη ερώτηση. Σωστό. Του, το επανήλθα γιατί. Ε, στο ε, διάμεσο... είναι, είναι, είναι Έ, Έρχονται. Τι να κάνουμε. Ε, λοιπόν, πότε έρχεται ο Ένφια. Ο Ένφια είτε το Σαββατοκύριακο 30-31 είτε το επόμενο. Α δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Σημασία έχει ότι η πρώτη δόση θα καταβληθεί 30... η δηλαδή προθεσμία θα είναι 30 Απριλίου. 30 Απριλίου, πρώτη ε. δόση έμφυα. Και πότε ανοίγουν για τις δηλώσεις? Αυτό είμαστε ακόμα σε, σε διαδικασία να κλείσουμε τα Γιατί, θέματα. Γιατί, ξέρετε, οι λογιστές έχουν ξεκινήσει ήδη να συζητούν για παράτε. <laughs> Καλό θα είναι, επειδή είδαμε και τα νούμερα πέρσι, ε, που ανοίξαμε πολύ νωρίς, αλλά παρόλα αυτά είδαμε ότι ο Απρίλιο δεν αξιοποιήθηκε παρκώς και δεν θέλω να ρίξω ευθύνε σε λογιστέ ή πολίτε. Απλώ λέω τα δεδομένα ότι ο Απρίλιο ήταν πάρα πολύ ήσυχο εντό εισαγωγικών μήνα και όσο φτάσαμε στη, φτάναμε στην προθεσμία, αυξανόταν ο αριθμό των δηλώσεων. Μόλι ανακοινώθηκε η παράταση, έπεσε απότομα ο αριθμό των δηλώσεων. αποτομο ο αριθμο των δηλωσεων οποτε Καλό είναι να αξιοποιήσουμε όλο το χρόνο και να μην φτάσουμε την τελευταία στιγμή. Λοιπόν, ε, είπαμε, είναι διαθέσιμο για iOS τώρα και ναι. έρχεται και το Android. Και θα στείλουμε και κάποιο email σε όλους, σιγα σιγά-σιγά να το κατεβάσουν. Α, α. Να μην ε, μη μας χάσετε. Ευχαριστούμε, <laughs> κύριε Βιτζήλε. Δεν τρομάζει αυτό το, το μισό λεπτό. λοιπόν. Ε, 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 συνεχίζονται και οι έλεγχοι προφανώς, έτσι. Ναι, βέβαια, δεν σταματάνε Έχετε, Είναι πολλέ περιπτώσει ελέγχων σε ανθρώπου οι οποίοι έχουν δηλώσει χαμηλό εισόδημα και μεγάλε δαπάνε. Έχει εντοπιστεί ένα πλήθο. Νομίζω ότι τα έχουμε πει και στο παρελθόν. Σε κάποιου έχουν εκδοθεί εντολέ και σε κάποιου έχουν ξεκινήσει ή αλληλογραφία, μια πιο ήπια δηλαδή επικοινωνία παροχή διευκρινήσεων. Ε, είναι απειλητικό αυτό Μας, από μόνο του. Γεια σα κύριε Πιτσιλή, ευχαριστούμε πολύ. Ε, ωραίο μέρα, είναι το να Η αλήθεια που... είναι να τα λέμε yeah. και αυτά.